Στις 1902 έρχονται οι πτωχεύσεις από το 2009 και μετά, σύμφωνα με δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο TaxiSnet. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των πτωχεύσεων που έχουν καταχωρηθεί στο Taxis διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, έπειτα από αναφορά του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Θανασίου Μπούρα, με τα οποία ζητούνταν μέτρα προκειμένου να επαναταχθούν στην αγορά επιχειρήσει που εντάχθηκαν στο καθεστώ της πτώχευση στην περίοδο της κρίσης. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το πλήθος των πτωχεύσεων, το 2009 ανήλθε σε 346, το 2010 σε 359, το 2011 σε 442, το 2012 σε 412 και το 2013 σε 353. Στην απάντησή του, μάλιστα, ο Υπουργό Οικονομικών έκανε μνήμα στι πρόνοιε του πτωχευτικού κώδικα για τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των πτωχευτικών χρεών και στι διατάξει που ισχύουν για τι επιχειρήσει που δεν έχουν μεν πτωχεύσει, αλλά βρίσκονται σε αδυναμία ω προ την υπαγωγή του στην πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση.